Πώς η εμφάνισή σας στην τηλεόραση επηρέασε τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Λιγάκι. Οι φίλοι μου πάντοτε ήταν οι ίδιοι. Από τότε που ήμουν μικρή, που πήγαινα στο σχολείο. Σιγά μην αλλάζουν οι φίλοι. Πραγματικοί φίλοι δεν αλλάζουν. Ελένη. Τι σας ευχαριστεί και τι σας ενοχλεί σε έναν άνθρωπο? Με ενοχλεί όταν ένας άνθρωπος λέει ψέματα. Και με ευχαριστεί βέβαια όταν είναι αυθόρμητος και όταν λέει την αλήθεια και όταν μπορεί να τον εμπιστεύεσαι, μπορεί να χαίρεται όταν χαίρεσαι κι εσύ. Εσύ όταν κάνεις πάρτι για τη γιορτή σου, δεν θες να βλέπεις τους φίλους σου. Ναι. Έτσι, αν από εκεί που περιμένεις 10 έρθουν 2, δεν θα στεναχωρηθείς. Ναι. Έτσι, άρα οι φίλοι φαίνονται και στη χαρά. Ναι. Αν δεν ήσασταν δημοσιογράφος, τι θα θέλετε να ήσασταν? Δημοσιογράφος. Τώρα να πούμε κάτι, επειδή ξεκινάει καλοκαίρι και όλοι ετοιμαζόμαστε για διακοπές, πού θέλετε να πάτε το καλοκαίρι? Να πάω στο χωριό μου. Πού είναι το χωριό σου? Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Περιέγραψέ μας το χωριό σου. Είναι μικρό. Mm. Δεν έχει πολλά αυτοκίνητα, πολύ λίγα. Ναι, πολύ ωραίο χωριό. Ναι, χωρίς αυτοκίνητα. Ναι. Μπορεί να μου πας έξω εκεί που παίρνουμε τα ταξιά, τα λεωφορεία. Mm-hmm. Πώς το λένε το χωριό σου? Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη. Όχι χωριό, είναι έξω από το Ηράκλειο. Έξω. Είναι έξω από το Ηράκλειο. Η Μαρία. Εγώ θα μείνω εδώ στην Αθήνα. Θα μείνεις εδώ στην Αθήνα? Ναι. Δεν θες να πας κάπου στη θάλασσα, ας πούμε, ή κάπου αλλού? Όχι. Ή θα μείνεις εδώ. Εδώ. Και η εδώ Ελένη... στην Οικουμενίτσα που έχει και ωραία θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εσύ έτσι πού θα πας το καλοκαίρι? Ελπίζω σε κάποιο νησί. Στην Αμοργό, λέω να πάω φέτος. Στην Αμοργό, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σας κάνουμε μία έκπληξη. Ναι. Είναι η ώρα. Μπορεί να τελείωσαν οι γιορτές, Η γιορτή χτες τελείωσε, του Πάσχα, αλλά και σήμερα είναι αργία. Βεβαίως. Και αύριο είναι αργία για σας και μεθαύριο πάλι αργία είναι, διότι τα σχολεία ανοίγουν μετά την Πρωτομαγιά. Έτσι δεν είναι? Και την Πρωτομαγιά πάλι αργία θα έχετε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν να σας φέρουμε κάτι για να σας χαρίσουμε. Η Άντζη είναι κρυμμένο αυτό. Η Άντζη τώρα θα σκύψει κάτω από το τραπέζι όπου το έχουμε κρύψει. Και θα πιάσει μέσα από τη σακούλα. Για να δούμε. Να το πρώτο. Ένα αυγό, το οποίο μέσα κάτι έχει. Το ένα λοιπόν το αυγό της Ελένης. Υπάρχει και άλλο ένα για τη Μαρία. Σε άλλο χρώμα βέβαια. Να το και ένα ροζ αυγό. Για τη Μαρία. Και ένα ακόμη αυγό για την άλλη Μαρία. Να το και ένα άλλο πράσινο. Και είναι 3 σοκολατένια αυγά. Τα οποία... Μου φαίνεται όμως ότι έχει κι άλλο ένα αυγό εδώ πέρα. Έχει κι άλλο αυγό. Ναι. Αυτό για σένα. Όχι. Κάποιος έλεγε ότι άρεσε ένα σοκολατάκι πριν. Θα πάρω κι εγώ αυγό. Λοιπόν, αυτό θα το φάμε μισό-μισό. Ναι, θα το βάλω μαζί. Λοιπόν, κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή για να περάσουμε μαζί αυτή τη γιορτιάρα μέρα που είναι σήμερα αργία και σχόλη. Έχετε να πείτε τίποτα άλλο? Έχετε να ρωτήσετε? Ναι, δεν έχουμε κι άλλες ερωτήσεις. Ωραία, θέλετε να ρωτήσετε κάτι ακόμη γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Ποια ταινία σας αρέσει? Ποια ταινία μου αρέσει? Μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ που την είχα δει, είναι παλιά και θα την ξαναδώ νομίζω τώρα γιατί ίσως θα ξαναπροβληθεί, είναι τα 101.000 Δαλματίας. Την έχετε δει? Του Walt Disney. Εγώ. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Εάν κάπου δείτε να την παίζουν στον κινηματογράφο, να πάτε να τη δείτε. Ναι. Εσάς ποια ταινία σας έχει αρέσει μέχρι τώρα? Έχετε βρει καμία που να σας έχει αρέσει? Εμένα μου αρέσει με τη Βουγιουκλάκη. Η ταινία της Αλίκης. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και με την Παπαμιχάλη και με τις Αλίκες. Ναι. Μάλιστα. Και άλλη μία ερώτηση, όποια θέλει τελευταία γιατί τελειώσαμε τώρα. Ποιο παραμύθι σας αρέσει? Το παραμύθι. Παραμύθι που να μου άρεσε. Παραμύθι. Τη Σταχτοπούτα. Μου άρεσε αυτό το παραμύθι πάρα πολύ. Και η Χιονάτη. Όταν ήμουν μικρή, μ' άρεσε να ακούω αυτές τις ιστορίες με τα δύο κοριτσάκια αυτά. Λοιπόν, δεν έχω παρά να σας πω καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, αλλά για να πετύχει αυτό που θέλετε να κάνετε πρέπει να τα αγαπάτε πάρα πάρα πολύ. Αν τα αγαπάτε λίγο δεν θα πετύχει. Από την Άντζη θέλετε να της πείτε τίποτα?
Έχω κι εγώ μια ερώτηση για την Άννα. Για την Άννα. Όταν ήσασταν μικρή, ποιον ή ποιαν είχατε για πρότυπο? Από ποιο χώρο όμως? Γενικά? Ναι, γενικά. Μου άρεσε πολύ η Μελίνα Μερκούρη, γιατί τη θεωρούσα εκπληκτική γυναίκα και εκπληκτικό χαρακτήρα. Μου άρεσε ο χαρακτήρας. Ήταν ανοιχτή, γελούσε, έκανε πολλούς φίλους. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε, γιατί πια δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να περάσετε καλά στις διακοπές και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Άντζη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήρθες εδώ μαζί μας. Και να το συνηθίζεις πιο συχνά αυτό, γιατί περνάω καλύτερα όταν έχω και φίλους δίπλα μου. Να είστε καλά, κορίτσια. Γεια σας. Γεια σας.